Wake up! I'm turning radio on. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάποια στιγμή που δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχουμε μπει μέσα στο στούντιο, θα σε τραβήξουμε ένα story χωρίς να το ξέρεις και θα σε ανεβάσουμε. Θα σε τραβήξουμε, Μιχάλη. Εντάξει, να το εξηγήσω. Ρε παιδιά, okay, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει μια εκπαίδευση πίσω από αυτό. Νομίζω ότι μπήκα στην ιερά. Φέρανε το τσάι από το ταβερνίο, το οποίο υπολειτουργεί προφανώς σήμερα. Ναι, ναι. Το έχουμε παραγγείλει σε 7 και 8 και 10. Λόγω καιρού, λόγω καιρού. Είδα κάτι φυσάει μέσα εδώ. Τι είμαστε, ξεσκέπαστη. Λοιπόν, μου το φέρανε λοιπόν με το melt και τα λοιπά. Είναι ακόμα μέσα το, αυτή η μαλακιούλα. Συγγνώμη. Το τσάι που το βουτάς. Το φακελάκι. Το φακελάκι και θέλεις να το ξαναβουτήξω και άρχισα. Είναι η Ορδάνη βαφτιζομένη σου, κυρία. Γιατί τριάδωνε πανερό. Έτσι το είπα αυτό. Πολύ ωραία. Το ξέρεις όλο. Του είπα μετά το ότι υπάρχει και η. Πώς τη λένε. Άλλη version. Άλλη version, η πιο λαϊκή. Είναι η Ορδάνη που είναι η μάνα σου, βρεγιάννη. Στον ποταμό και πλένει. Και μείναν άναυδοι όλοι. Τι να κάνω, του κάνω τον καραγκιόζη να ξυπνήσουν. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Αγαπητοί συνάδελφοι και Χριστό, αδέλφια. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι κλειστέ. Όχι, όλοι έχει πάει τροχιά, έχει κλείσει τα λοιπά. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κατολιστοί στην Κινέτα. Να κάτσετε όλοι σπίτι σα σήμερα να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Αγία Κινέτα. Ακριβώς. Και άμα είστε εκεί στην περιοχή, πάνε στη Ζωζό Σαμπουτζάκη που μένει δίπλα. Να πάνε να ανάψετε και ρί στη Ζωζό Σαμπουτζάκη δίπλα. Παιδιά δεν μπορούν. Καφεδάκι να το ίδιο άσχημο είναι. Σε βλάκα, ρε. Είστε εγώκερος ή λέον. Εγώκερος. Προσλαμβάνεστε. Πάλι. Παιδιά, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία στην Αυστρία. Ναι. Δέχεται έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, λέει, για το γεγονός ότι προσλαμβάνει εργαζομένους με βάση το ζώδιό τους. Καλά κάνει. Λοιπόν, έχει βγάλει κάποιες διαφημίσεις. Ναι, ό,τι θέλει κάνει. Δικιά της είναι εταιρεία. Όποιον θέλει, θα φέρει μέσα. Έλα στο διάλογο. Έχει δίκιο, Μιχάλη. Μισό λεπτό. Περίμενε. Ναι. Γιατί είναι λίγο ρατσιστικό προς τα λεφτά. Δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι ρατσιστικό καθόλου. Είναι. Δεν είναι ρατσιστικό. Θέλω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί, για ποιο λόγο. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Οι υπόλοιποι τι δηλαδή. Αγόρι μου, προκειμένου να κάτσει και να διαβάζει όλα τα βιογραφικά κτλ. Και να προσπαθήσει, λέει, εδώ είσαι τάβρο, να όπω εσύ. Ναι. Ψιλοκαράγκιο εσύ, αλλά θα σε βάλω. Και σε παίρνει. Λοιπόν, θα σα πω τι γίνεται. Έχει πάει στι μεγαλύτερε εφημερίδες και τα περιοδικά, έχει αναρτήσει διαφημίσεις και λέει: ζητάω άτομα άνω των 20 ετών για μερική απασχόληση στους τομείς των πωλήσεων και του management που ανήκουν στο ζώδιο του εγώκερου, βεβαίως, του υδροχώου, του ηχθή, του κρυού και του λέοντα. Αυτά είναι. Βάλε και ένα τάβρο μέσα για να μην γρινιάζει αυτός. Είμαστε τέτοιοι. Βάλε, λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, τα εργατικά συνδικάτα διαμαρτύρονται, αλλά. Σε ποια χώρα είναι αυτό, στην Αυστρία. Δεν έχει κομμουνιστές εκεί. Η εταιρεία λοιπόν απάντησε και είπε: σύμφωνα με στατιστικές μελέτες που εμείς βασιστήκαμε, έδειξαν, λέει, αυτές οι στατιστικές μελέτες που σχεδόν όλα τα επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων ανήκουν σε κάποια από αυτά τα ζώδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συναδέλφοι. Έτσι είναι. Είσαι επιτυχημένος. Έλα, μωρέ. Απαπα, σαν τις παλιόγριες. Τι θέλεις. Ποιο από τα τρία. Κωνσταντίνα μου, τι είναι το ψημύθι. Το ψημύθι είναι η διαδικασία ψησίματος της μπύρας. Το ψημύθι είναι το γεμιστό κολοκύθι με ρύζι και κιμά ψημένο στο φούρνο. Το ψημύθι είναι το κουλούρι που έχει παντού σουσάμι. Τι είναι, Κωνσταντίνα μου, το ψημύθι. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά ας πούμε το πρώτο. Όχι, μην το πεις, πες κάτι άλλο. Α, το τρίτο. Ναι! Μπράβο! Είναι πολύ, ξέρει τα πάντα! Η γνώση σου είναι τίγκα. Καλημέρα. Πετάω σε λίγο με Αιτζίαν για Κοπενχάγη για ένα δημοσιογραφικό ταξίδι για να δούμε ανεμογεννήτρες στη θάλασσα. Χαιρετισμούς από τη Γοργόνα και υπογράφει ο Κωστής. Ο Κωστής που αισθάνεται Γοργόνα σήμερα. Γοργόνα. Ρε Κώστα. Άστο να νιώθηκε εκείνος. Ζευγάρι, παιδιά, κέρδισε το λότο. Ναι. Ο άνδρα. Το ζευγάρι από την Ταϊλάνδη παίξανε λότο, εν πάση περιπτώσει, είχαν συμφωνήσει άχρηξε όταν θα κερδίσουμε, θα τα μοιραστούμε κτλ. Ο άνδρας όμως άλλαξε γνώμη και ανέφερε στη γυναίκα του ότι θα της δώσει μόνο το 1/3 των χρημάτων. Ήταν όπως ήταν αναμενόμενο, η γυναίκα αντέδρασε, τσακωμό σπίτι, σηκώθηκε και έφυγε ο άντρας. Είπαμε, α, το διάλογο. Η σύζυγός του κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ζητώντας από τις αρχές να μην επιτρέψουν στον άντρα της να εξαργυρώσει το λότο. Μάλιστα. Αυτό δεν παίζει. Η ιστορία του ζευγαριού έγινε γρήγορα viral και ο άντρας κινδύνευσε, λέει, και με 3 χρόνια φυλάκισης για την προσπάθεια υπεξαίρεσης χρημάτων με παράνομο τρόπο. Έτσι ο άμυρος αναγκάστηκε να δώσει τα μισά λεπτά στη γυναίκα του και να επιστρέψει και σπίτι του.
Τώρα αυτό τώρα δεν είναι, είναι αρχή ακόμα, γιατί δεν ξέρει. Κάποια στιγμή όταν θα πάρει τα μισά λεφτά και θα νιώσει ότι είναι μέσα στην τη γυναίκα του, υπάρχει μια φράση κλειδί στο μυαλό του Άννα, η οποία λειτουργεί. Ποια? Γιατί είναι πούστη μου. Συγγνώμη, και εκεί φεύγει. Η ιστορία τη Μούτζα και οι θεραπευτικέ τη ιδιότητε. Α, μίλησε μου. Προσέξτε, στην αρχαία Ελλάδα που το εμφανίστηκε η Μούτζα και ήταν ο χαιρετισμός προς τον ήλιο. Δηλαδή, έβλεπε το πρωί, έβλεπε το ωραίο ήλιο να. Χαιρετούσε. Ναι, ναι, ναι. Επίσης ήταν χαρακτηριστική κίνηση στα. Από εκεί που γεννήθηκε, στα ελευσίνια μυστήρια. Μίλησε μου γι' αυτό. Είσαι και εσύ ένα ελευσίνιο είμαι μυστήριο. Είμαι κι εγώ ένα. Όπου με αυτόν τον τρόπο εξόργιζαν το κακό. Να. Είδες. Χαρακτηριστικές είναι οι απεικονίσεις που υπάρχουν πάνω σε αγγεία όπου πιστοί μου τζώνουν προς το κακό και μετά σκύβουν για να αποφύγουν το μέλλον. Δηλαδή κάνε. Μου λένε να και σκύβανε. Να και σκύβανε. Για να μην του απαντήσει το κακό, κατάλαβε. Ναι, ναι. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι η Μούτζα προέρχεται από το Βυζάντιο όπου ήταν η ποινή για τις μικροκλοπές. Έπιαναν τον μπουκαδόρο να πούμε, τον βάζανε σε ένα γαϊδούρι, τον περιέφεραν στην πόλη. Να, τον μουτζώναν όλοι. Αυτό βέβαια χέστηκε, αλλά τον μουτζώναν. Εκτός από την ιστορική, είναι θεραπευτική η Μούτζα. Να. Α, είναι θεραπευτική. Οι ψυχολόγοι μιλούν ίσως για την πιο εκτονωτική κίνηση που έχει ο άνθρωπος που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Η αυθόρμητη Μούτζα ρίχνει το άγχος και την καρδιακή πίεση. Ναι, αυτό είναι λογικό. Δηλαδή, αλλά μουτζώνουμε. Και το θεραπευτικό, ξέρω, παιδί μου, έχεις τον ξάδερφό σου στο σπίτι, δεν ξέρω. Είσαι με αυτήν που συζεί. Ναι. Και σηκώνεται ένα πρωί και είναι χάλια. Ναι. Και τι έχει πειρετό, πα απάνω. Να. Τη θεραπεύεις. I love it. Ωραίο, ενημερωτικό. Μπράβο Μιχάλη. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Είμαι λίγο χάλια. Να. Τι λέει? Η Lady Angela χτύπησε προσοχή στον Κικίλια. Γιατί? Βγήκε Μιχάλη μου αδιαμαρτύρητη για το τσιγαράκι στο δρόμο σε ταβέρνα στο Περιστέρι. Μάστε. Καλά έκανες, γιατί ο Κυριάκος και ο φίλος μου ο Κικίλιας είναι τρελοί αντικαπνιστές και την πληρώνουμε όλοι. Τι έγινε? Εκεί που τραγούδαγε ο Καράς πήγανε και ρίξανε ένα πρόστιμο. Ναι. Βγαίνει και ο Καράς και λέει: καπνίστε, το πληρώσαμε το πρόστιμο. Σωστός. Ξέρετε πόσο χρόνο είστε? Το ξέρετε? Το ξέρουμε. Μάλιστα. Ξέρεις όμως ακριβώς τις μέρες και τα δευτερόλεπτα που ζεις μέχρι στιγμής? Όχι. Ξέρετε πόσες φορές έχετε αναπνεύσει στη ζωή σας και πόσους κτύπους έχει κάνει η καρδιά σας so far? Μέχρι μάλιστα τώρα. Όχι. Αν θέλετε και εσείς να ρίξετε φως στο πόσο χρόνο είστε ακριβώς, η εφαρμογή για το κινητό που λέγεται You Getting Old. Όχι, όπα, δεν θέλω. Κανένα δεν θέλει. Κανείς. Θα σου λύσει την απορία. Καλά, μπες να δεις, ρε παιδί μου. Με μία απλή συμπλήρωση της ημερομηνίας γεννήσεώς μου, θα σου εμφανίσει επίσης μία σειρά γεγονότων και στατιστικών σχετικά με τη διάρκεια της ζωής σου. Από τα παγκόσμια γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παιδικής σας ηλικίας μέχρι πόσοι άνθρωποι έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης με εσάς και είναι ακόμα ζωντανοί. Τι λες τώρα, πολύ ωραία. You getting old, motherfucker. Μη μου πείτε ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν βλέπει κινούμενα σχέδια. Όλοι και αγαπημένος είναι ο Μίκι Μάους. Εντάξει, ναι. Ο Μίκι δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει ένα άλλο καρτούν, τον Όσβαλτ, το τυχερό κουνέλι. Το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρατε? Αλλά τελικά βγήκε ο Όσβαλτ ή τελικά? Τον αντικατέστησε. Μάλιστα. Το πραγματικό όνομα του Μίκι Μάους είναι Μορτίμερ. Μόρτιμερ. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μην είμαστε τώρα με το τσαρούχι στο κεφάλι. Το ατμόπλιο Will ήταν το πρώτο animation που συγχρόνισε μουσική και sound effects. Μάστε. Το κλαμπ του Mickey Mouse άνοιξε στις 3 Οκτωβρίου του 1955. Μάστε. Το 1935 ο Mickey επανασχεδιάστηκε ολόσωμος με γάτια στα χέρια και μικρότερη μύτη. Ο Walt Disney έδινε τη φωνή του ο ίδιος στο Mickey Mouse μέχρι το 1946, όταν ο Jimmy McDonald πήρε το ρόλο. Το κλαμπ του Mickey Mouse έκανε γνωστό στο κοινό το Justin Timberlake. Δηλαδή, γιατί πάλι? Τελευταία έρευνα αποκαλύπτει ότι το 65% των γυναικών είναι άπιστες στους συντρόφους του. 65%. 65%, δηλαδή. Βέβαια. Το 52% έχει απατήσει τον σύντροφό της με κάποιο φίλο, το 36% με κάποιο συνάδελφο, ενώ το 12% έχει κάνει και ένα one night stand. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο, γιατί με στενοχωρούν. Δεν το σχολιάσει, γιατί με στενοχωρούν αυτά. Δεν μ' αρέσει και εμένα αυτό. Γυμνισμός, όπως λέμε εδώ, τα τσιγάρα τέλος που υποτίθεται λένε. Λοιπόν, γυμνισμός τέλος της Άλπης. Γιατί? Τέλος, δεν έχει. Στις Άλπης. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ξεβράκοντα με στα χιόνια. Καταγγείλει, θα σου παγώσει. Θα σου γίνει κασάτο. Έχεις δίκιο, δεν το κάνω.
Το ανώτατο δικαστήριο της Ελβετίας απαγόρευσε τον γυμνισμό στις Άλπες και αποφάσισε την επιβολή προστίμου σε όποιον παραβαίνει τον νόμο. Ναι. Αφορμή στάθηκε η περίπτωση 47χρονου, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ελβετικών φράγκων, τίποτα δεν είναι, επειδή πέρασε γυμνός δίπλα από οικογένεια που έκανε πικνίκ. Α, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Είχε στρώσει η οικογένεια το πικνίκ. Ναι, και... το αυτό. Τρώγανε και το. Ποιο? Να μην το πω. Τα κεφτεδάκια. Δεν έχουν κεφτεδάκια. Τι έχουν? Του πέτυχε στη σοκολάτα. Έχουν meatball φοντί. Φοντί. Και με αδέρα το βουτήξω μέσα. Έχουν και meatballs. Ωραία. Τρώγανε meatballs. Πέρασε και αυτό, έβαλε τα δικά του μπολτ. Εντάξει. Ρε Σιρ Μιχάλη, ωραία εκπομπή. Τέλεια είναι. Παρακαλώ. Γιατί ρε Βικτόρια, παρακαλώ. Δεν λένε Βικτόρια, λένε 20 χρόνια στην κορφή και κερδίζουν τα 200 ευρώ, ρε Βικτόρια. Μιχάλη, κοιμόμουνα. Ρε αγάπη μου, τι να κάνω εγώ τώρα, έπρεπε να πεις έτσι. Είναι 9 παρα... Καταρχήν, γιατί κοιμάσαι 9 παρα 20, τι είσαι, είσαι εκατομμυριούχα. Όχι, έχω ρεπό. Ζάλινγκ. Τι να κάνω, ρε εσύ, Βικτόρια. Τι μου το πει. Κρίμα και το περίμενα. Δεν πειράζει, Ντάλι. Γύρνα από την άλλη πλευρά, ηρέμησε, ξέχασε το, εντάξει. Όχι. Όχι, Μιχάλη, το παρακαλώ. Βικτόρια μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα με πάνε φυλακή και δεν το θέλεις. Θες να το πω 20 χρόνια στην κορυφή. Θα μου το γράψεις 100 φορές και να μου το στείλεις. Δεν γίνεται, bye. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.